Υπέρ του καταξιωθήν ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ειδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύριν και εν το Σπύριν αυτόν άμεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθε τα πετεινά και κατέφαγεν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη όπου ούκ είχε γίνει πολλήν και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης. Ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Άλλα δε έπεσαν επί τας ακάνθας και ανέβησανε άκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την γη την καλήν και δίδου καρπών ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχων ότα ακούει, ακούε το. Όμεν έπεσεν, ο δε έπεσεν επί τη γη την καλήν, το καλό σπέρμα έπεσε στην καλή γη και επίσης καρπό εκατονταπλασίωνα. Ποια είναι η καλή γη? Είναι η ψυχή καθαρή από τα πάθη. Είναι ο άνθρωπος που αγωνίζεται και καθαρίζεται από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, χωρίς να απελπίζεται, χωρίς να απογοητεύεται. Καλούμαστε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, καθαρίζοντας το σκεύος μας, την ψυχή και το σώμα μας, καθαρίζοντας τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό, έτσι ώστε να γίνουμε δεκτικοί της χάριτος και της Βασιλείας του Θεού. Χρειάζεται κόπος, όπως κανείς όταν καλλιεργεί το χωράφι του, πρέπει να κουραστεί, πρώτα να αφαιρέσει τις πέτρες, τις περιτές, τα ζυζάνια, τα χορτάρια, αυτά τα οποία εμποδίζουν στην καλλιέργεια του χωραφιού, στη συνέχεια να οργώσει, να ρίξει το λίπασμα και στη συνέχεια να σπείρει. Όλο αυτό απαιτεί πάρα πολύ κόπο. Έτσι και για την καλλιέργεια της γης της καρδιάς μας χρειάζεται κόπος και πόνος. Πρέπει ως συνετοί άνθρωποι, λέει ο Μέγας Αντώνιος, στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και χρηστής πολιτείας, πρέπει ως συνετοί άνθρωποι να ενθυμούμαστε αδιαλείπτως ότι ανεχόμενοι τους μικρούς και ο λιγοχρόνιος πόνος μέσα στη ζωή, απολαμβάνουμε μετά το θάνατο την πιο μεγάλη ειδονή και την αιώνια απόλαυση. Όταν ο άνθρωπος ζήσει σωστά σε αυτή τη ζωή, τότε θα απολαύσει μετά θάνατο τη μεγάλη ειδονή, την αιώνια απόλαυση, τη χαρά του Θεού μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μεμνήστε δι αδιαλείπτος. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε συνεχώς, πάντοτε. Τους έμφρονας, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά συνετοί, σόφρονες, λογικοί άνθρωποι, ότι μικρών και ολιγοχρονίων πόνων ανεχόμενοι εν το βίο, με γης της ειδονής και τρυφής αιωνίου απολάβομεν άνθρωποι μεταθάνατον.
Συνεχώς, τι πρέπει να θυμούμαστε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, ότι λίγο θα κοπιάσουμε εδώ, ορισμένο χρόνο, λίγο χρόνο, και θα κάνουμε υπομονή τους διάφορους πόνους και κόπους για χάρη της αρετής, για χάρη της αγάπης του προς τον Θεό, και έτσι μετά θα απολαύσουμε το ατελεύθητο, το αιώνιο, την αιώνια ατελεύθητη και χαρά και τρυφή. Επομένως, λέει ο Άγιος Αντώνιος, εκείνος που παλεύει με τα πάθη και θέλει να στεφανωθεί από τον Θεό, εάν πέσει, να μην μικροψυχήσει και απομείνει στην πτώση του, απελπίζοντας τον εαυτό του. Όλο το μυστικό είναι να μην πέσει κανείς στην απελπισία και στην απόγνωση, νομίζοντας ότι δεν γίνεται τίποτε και ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος και καμία έτσι καλή ελπίδα και προοπτική για την αιώνια χαρά και απόλαυση. Ακόμα και αν έχει πτώσεις, δεν θα πρέπει να απελπίζεται και να χάνει την υπομονή του, αλλά να σηκώνεται. Όθεν ο παλαίων της πάθεση και θέλουν στεφανωθεί υπό του Θεού, εάν πέσει μη μικροψυχήσει και μείνει εν το πτώματι, απελπίζον εαυτού. Όταν παλεύει κανείς και αγωνίζεται, όταν πολεμάει, μπορεί και να τραυματιστεί, μπορεί και να πέσει κάτω, αλλά δεν πρέπει να μείνει πεσμένος. Εφόσον θέλει να στεφανωθεί από τον Θεό, δεν πρέπει να μικροψυχήσει και να μείνει στο πτώμα, στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτό του, πέφτοντας στην απελπισία και στην απόγνωση. Δεν ευχαριστούμε, λέει ο Μέγας Ιερός Χρυσόστομος, τον διάβολο τόσο πολύ όταν αμαρτάνουμε, όσο όταν απελπιζόμαστε. Τα πονηρά πνεύματα χαίρονται όταν αμαρτάνουμε. Όταν όμως απελπιζόμαστε, χορεύουν, χοροπηδούν, γελούν, εφραίνονται. Η απελπισία του ανθρώπου είναι άφατη εφροσύνη του διαβόλου και είναι το πιο ισχυρό όπλο του διαβόλου. Γι' αυτό όσες πτώσεις και αν έχουμε και όσους τραυματισμούς και αν δεχθούμε, δεν πρέπει ποτέ να πέσουμε στη μικροψυχία και στην απελπισία. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου και είναι αυτό το οποίο αχρηστεύει πλέον τον άνθρωπο και τον καθιστά εχμάλωτο του διαβόλου, υποχείριο των δαιμόνων και άξιο για την αιώνια κόλαση. Συνήθως, λέει ο Χρυσόστομος, δεν είναι το πλήθος των αμαρτιών που οδηγεί στην απόγνωση, αλλά το να έχει κανείς ψυχή ασεβή. Στο βάθος δηλαδή κρύβεται ασέβεια, κρύβεται και τεμπελιά, κρύβεται ραθυμία. Αν κανείς αποχαμνωθεί, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, και βρίσκουμε όλα αυτά αποθεσαυρισμένα στη συλλογή «Φως τα φώτα», αν κανείς αποχαυνωθεί και αφήσει την ιερά άγκυρα της ελπίδας του στο Θεό, τότε αμέσως θα πέσει και θα πνιγεί στην άβυσσα της κακίας. Αυτό γνωρίζοντας καλά ο πονηρός, μόλις το αντιληφθεί ότι βαρυνόμαστε στη συνείδηση από κακές πράξεις, έρχεται και μας προσθέτει τον λογισμό της απογνώσεως, ο οποίος είναι βαρύτερος και από το μόλυβδο. Βλέπουμε δηλαδή την τέχνη του διαβόλου. Προσπαθεί ο διάβολος να μας ρίξει στην ραθυμία, στην αμέλεια, και αφού το καταφέρει αυτό, μετά μας ρίχνει στην αμαρτία. Και αφού μας ρίξει στην αμαρτία, μετά μας φέρνει και τον λογισμό της απελπισίας, της απόγνωσης, έτσι ώστε να μην σηκωθούμε από την πτώση μας. Αν το δεχθούμε αυτόν τον λογισμό, λέει ο Χρυσόστομος, τότε κατά ανάγκη, αφού παρασυρθούμε αμέσως λόγω του βάρους μας προς τα κάτω και αποσπαστούμε από το σκηνί, θα κατέλθουμε στο βάθος των κακών. Θα πέσουμε στην εσχάτη κακία. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου. Να πάψουμε να ελπίζουμε στον Θεό. Από πού προέρχεται η απόγνωση, μας απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η απόγνωση προέρχεται από την τεμπελιά, από την ραθυμία, από την αμέλεια. Και η τεμπελιά τρέφεται από την απόγνωση. Το ένα δηλαδή τρέφει το άλλο. Παρέχει η μία
στην άλλη αυτή την καταραμένη αλληλοεξυπηρέτηση. Όποιος όμως πράττει αγαθά, αυτός ελπίζει αγαθά και ποτέ δεν θα απελπιστεί. Γι' αυτό μην πάβουμε ποτέ να κάνουμε το καλό, έστω και αν έχουμε πτώσεις και τραυματισμούς. Ποτέ δεν πρέπει να πάψουμε να ελπίζουμε εις τον Θεό και στην σωτηρία μας. Να μην απελπιζόμαστε, λέει ο Ρωσόστομος, αλλά και ούτε να διαφορούμε. Και τα δύο είναι καταστρεπτικά. Ο διάβολος προσπαθεί να μας ρίξει και στα δύο. Η μεν απόγνωση, η απελπισία, δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί. Ενώ η ραθυμία, η πνευματική τεμπελιά, η αδιαφορία, η αμέλεια, τον κάνει να πέφτει και αυτόν που στέκεται όρθιος. Η απόγνωση είναι πολύ χειρότερη από την ραθυμία. Ποτέ μην απελπίζεις, άνθρωπε. Μονάχα για εκείνον να απελπίσουν που απελπίζεται από τον εαυτό του. Δηλαδή μην χάνεις τις ελπίδες σου ούτε για τον εαυτό σου, αλλά ούτε και για τους άλλους. Εφόσον αγωνιζόμαστε, ελπίζουμε. Και εφόσον και άλλοι αγωνίζονται, έχουν ελπίδες να σωθούν. Όταν κάποιος ανασύρει απελπισμένο, που έχει φτάσει στις πύλες του Άδη, λέει ο Ρωσόστομος, αυτός διασώζει άνθρωπο που έπεσε στο στόμα του θανάτου. Δεν είναι τόσο φοβερό το να τραυματιστεί ο πολεμιστής, αλλά το να απελπιστεί μετά τον τραυματισμό του και να παραμελήσει την πληγή του. Έπεσες, αμάρτησες, έσφαλες, ησύχασε. Πήγαινε στον ιατρό και εκείνος θα σε περιποιηθεί το τραύμα. Θα σου δέσει την πληγή και θα γίνεις πάλι υγιής. Γι' αυτό υπάρχει μετάνοια, υπάρχει εξομολόγηση, υπάρχει η διαδικασία όλη αυτή των δακρύων της καθάρσεως και ο άνθρωπος πάλι επανέρχεται και συνεχίζει ανανεωμένος τον αγώνα του, τον ολιγοχρόνιο αγώνα του, όπως μας είπε ο Άγιος Αντώνιος, για να φτάσει τελικά για το θανάτο στην αιώνια χαρά και μακαριότητα. Ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, εφόσον είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εφόσον έχουμε ενταχθεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Έλεγε ο Όσιος Πορφύριος, δεν υπάρχει απελπισία όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία. Ό,τι και να έχεις κάνει, ό,τι και να έχεις υποστεί, δεν υπάρχει απελπισία. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να έρθει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Ο άνθρωπος τότε αχριστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε. Τώρα τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα. Δεν είμαι άξιος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος, ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Είναι ψευτοταπείνωση. Όμως εμείς να μην γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Αυτά είναι πάρα πολύ βοηθητικά, όπως μας τα λέει ο Όσιος Πορφύριος. Τα αίτια της απόγνωσης, θα μας πει και ο Άγιος Νεκτάριος, είναι πολλά. Το κύριο αίτιο είναι η ηθική ασθένεια του Πάσχοντος. Τους ηθικά ασθενείς μπορούμε να τους διαιρέσουμε σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον στους άθεους, δεύτερον στους ολιγόπιστους και τρίτον σε αυτούς που κυριεύονται από τα συναισθήματα και τις αψυκαρδίες τους. Θα λέγαμε τις ολιγοπιστίες τους ή τις μικροψυχίες τους. Αποδεικνύεται δηλώς ο άνθρωπος που εγκαταλείπει την ελπίδα, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, την άγκυρα της σωτηρίας και παραδίδει τον εαυτό του στην απελπισία. Ο απελπισμένος αρνείται τον δημιουργό του κόσμου και αυτή η άρνηση εκφράζει ασέβεια προς τον Θεό. Ο απελπισμένος
αρνείται την πρόνοια και την παντοδυναμία του, την παντοδυναμία του Θεού, και αθετεί την ύπαρξη του Σωτήρα Χριστού, του λυτρωτή αυτών που κινδυνεύουν. Κανείς πιστός δεν είναι απελπισμένος και κανείς απελπισμένος δεν είναι πιστός. Τίποτα χειρότερο από την απόγνωση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε απόγνωση, ουδέποτε τρέχει να γιατρευτεί, αλλά αφήνει αθεράπευτο το πάθος να λιμένεται, να κατατρώει την καρδιά του και να διαφθείρει την ψυχή του. Η θλίψη και η μελαγχολία έχουν κατακυριεύσει την καρδιά του. Ο απεγνωσμένος αισθάνεται τη ζωή του να βαραίνει και ζητάει να απαλλαγεί από το φορτίο της. Πουθενά δεν βρίσκει ευχαρίστηση, πουθενά παρηγοριά, και τίποτα δεν μπορεί να του πάρει τη μελαγχολική διάθεση και εγκαταλείπει τον βίο, αγνοώντας ο ταλέπορος ότι μεταβαίνει σε άλλη αιώνια ζωή βασάνων, όπου υπάρχει η αιώνια οδύνη. Είναι φοβερή η κατάσταση του απελπισμένου και ατελεύτητη αιώνια κόλαση που θα υποστεί εάν δεν μετανοήσει. Η τελευταία και οριστική νίκη του διαβόλου, λέει ο Ρος Αυγουστίνος, είναι όταν σπείρει σε μια ψυχή την απελπισία. Όποιος απελπίζεται, σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του, να μας πει εύστοχα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Όπως είναι αδύνατο να βαδίσει ο νεκρός, έτσι είναι αδύνατον να σωθεί ο απελπισμένος. Γιατί ουσιαστικά πέφτει σε αυτή την αμαρτία που είπε ο Κύριος ότι είναι ασυγχώρητη, δηλαδή στην βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ο απελπισμένος αφισβητεί, απορρίπτει μάλλον πιο σωστά, τη δύναμη του Θεού να τον σώσει. Η απόγνωση, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, οφείλεται είτε στο πλήθος των αμαρτιών, είτε στην υπερηφάνεια, μη ανεχόμενη αυτά που μας συνέβησαν. Υπάρχει απόγνωση που οφείλεται στο πλήθος των αμαρτιών και στο βάρος της συνειδήσεως και στην αφόρητη λύπη, διότι γέμισε όλος διόλου η ψυχή από τραύματα και καταποντίστηκε από το βάρος τους στο βυθό της απογνώσεως. Και υπάρχει άλλη απόγνωση που μας συμβαίνει από υπερηφάνεια και ίση, διότι θεωρούμε ότι δεν άξιζε να πάθει μια τέτοια πτώση ο εαυτός μας. Τούτο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα διακρίνει ένας προσεκτικός παρατηρητής στην κάθε μία. Στην πρώτη παραδίδεται ο άνθρωπος στην αδιαφορία, ενώ στη δεύτερη συνεχίζει με απόγνωση τους ασκητικούς του αγώνες, πράγμα επιζήμιο. Θεραπεία του ενός είναι η εγκράτεια και η ευελπιστία, και του άλλου η ταπείνωση και το να μην κρίνει κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν πολύ να αγωνιστούμε εναντίον του δαίμονος αυτού της απελπισίας, της απογνώσεως, με την πίστη στο Θεό, με την εγκράτεια, με την καλή ελπίδα, με την πίστη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού και με την ταπείνωση και την ακατακρισία. Εκείνος που θέλει να στεφανωθεί, εάν πέσει, δεν πρέπει να μικροψυχήσει και να παραμείνει πεσμένος. Αλλά αφού σηκωθεί, λέει ο Άγιος Αντώνιος, πάλι να παλέψει και να φροντίσει να στεφανωθεί, έως την εσχάτη αναπνοή του, σηκώνοντας τον εαυτό του από την πτώση που κάθε φορά του συμβαίνει. Διότι οι σωματικοί κόποι είναι όπλα των αρετών και γίνονται μέσα σωτηρίας της ψυχής. Ποια είναι η αντιμετώπιση της πτώσης? Η μετάνοια, η ανόρθωση. Ο παλαίων της πάθηση και θέλω στεφανωθήνε, υπό του Θεού, εάν πέσει, μη μικροψυχήσει και μείνει εν το πτώματι απελπίζον εαυτού. Αλ αναστάς, πάλιν παλέσει και φροντίσει στεφανωθήνε, έως εσχάτης αναπνοής, εγυρώμενος εκ του συμβαίνοντος πτώματος. Η γάρ σωματική κόπη, όπλα εσύ των αρετών, και σωτήριοι γίνονται της ψυχής. Με τους κόπους του σώματος ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή, έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος φεύγει από την απελπισία, την απόγνωση και από κάθε άλλη δαιμονική επίρρεια. Ας αγωνιστούμε λοιπόν πάντοτε, και αν πέσουμε ας σηκωθούμε πάλι, ελπίζοντας με τέλεια ελπίδα στη Θεία Βοήθεια.
το δέθω ημοδόξα πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.